Καλημερίζω λοιπόν με αυτή την εισαγωγή τον κύριο Κώστα Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιο στις βουλευτικές εκλογές. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο στούντιο του 984. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές, στις ακροατριές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και επίσης καλημερίζω τον κύριο Λάμπρο Βαμβακά, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βαμβακά. Καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτή την εισαγωγή, τις χθεσινές αναφορές περί οικονομίας, η Νέα Δημοκρατία είναι με την Πρωτομαγιά, ο Τσίπρας με την Πρωταπριλιά και σε ό,τι έχει να κάνει με την δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, μείωση πραγματικών μισθών, μειώθηκαν στο 7,4%. Η ανάπτυξη Μητσοτάκη είναι η ανάπτυξη για θέσεις εργασίας των 400 και 500 ευρώ. Θα ήθελα τα δικά σας τα σχόλια, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, που είσαστε και νέος άνθρωπος. Κυρία Δουλγεράκη, η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη και αυτή την τετραετία το απέδειξε στην πράξη. Μην ξεχνάτε ότι αυξήσε τρεις φορές τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 780 ευρώ, δημιούργησε 300.000 θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας, μέσα από πολλά προγράμματα του ΑΕΔ και μεγάλες επενδύσεις που έφερε στην ελληνική οικονομία, μειώνοντας έτσι την ανεργία από το 18% στα 11%. Ενώ επίσης πήρε και μια σειρά από φιλοεργατικά μέτρα, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, για να μπορέσει να πιάσει τη μαύρη εργασία. Όλα αυτά είναι μέτρα που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των εργαζομένων, στην ενδυνάμωση της λαϊκής τάξης, των ανθρώπων που μοχθούν, των αδύναμων νοικοκυριών. Πάντως το 7,4% για μείωση δεν το είπα εγώ, το είπε ο ΟΣΑ έτσι, στην έκθεσή του. Έχουν γίνει όμως τρεις αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Έχουν αυξηθεί συντάξεις 8% μετά από 12 χρόνια περικοπών και μειώσεων. Οπότε η Νέα Δημοκρατία στην πράξη στήριξε τα εισοδήματα, στήριξε τους πιο αδύναμους. Και μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη δεκαετία ήταν πολύ δύσκολη. Και μέσα σε αυτή την τετραετία αντιμετωπίσαμε απανωτές κρίσεις, την υγειονομική κρίση του κορονοϊού και μια πρωτόγνωρη πληθωριστική κρίση, τη μεγαλύτερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία καταφέραμε να πετύχουμε ορατά αποτελέσματα. Κύριε Βαβακά, ένα πρώτο σχολείο και από εσάς. Η χθεσινή μέρα, η μέρα της Πρωτομαγιάς, ήταν η μέρα για τους εργαζόμενους και πρέπει να θυμόμαστε τους αγώνες και να προχωράμε και εμείς σαν ΠΑΣΟΚ. Πιστεύουμε στους εργαζόμενους και αυτά είπε και ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκη, γιατί όπως είπατε και εσείς, αυτό το 7,5% δεν είναι που το λέει το ΠΑΣΟΚ ή που το λέει ο ΟΣΑ. Τα τελευταία χρόνια όμως μπορεί να γίνουν κάποιες αυξήσεις, κύριε Κεφαλογιάννη, στον κατώτερο μισθό, όμως αυτά τα 780 ευρώ είναι τα μεικτά, καθαρά είναι 667 ευρώ, μια τάξη 9% στα μεικτά, και αυτή η αύξηση είναι πάρα πολύ μικρή όταν έχει να αντιμετωπίσει την αγοριστική δύναμη των εργαζομένων που έχει μειωθεί πάνω από 40% τα τελευταία χρόνια. Και αυτό στοιχείο δεν είναι πάλι που το λέμε το ΠΑΣΟΚ, είναι στοιχείο που είναι αποδεκτό και ανακοινωμένο από όλους τους φορείς. Έτσι λοιπόν, και αυτή η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί γιατί οφείλεται στην πανδημία, οφείλεται στην οικονομική κρίση, οφείλεται και στην κρίση την οικονομική και την ακρίβεια της κυβέρνησης τελευταία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κυβερνά 4 χρόνια και η ακρίβεια είναι το βασικότερο κομμάτι που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Σήμερα τα χρήματα που παίρνει ο εργαζόμενος δεν φτάνουν ούτε για τις πρώτες 20 μέρες. Πηγαίνουν όλα στα βασικά κοινωνικά αγαθά. Έτσι λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα έτσι που τα λέτε. Υπάρχει αυτή η μείωση της αγοραστικής δύναμης. Να θυμίσω ότι ακόμα έχουμε το 47% των μισθών του μέσου μισθού του Ευρωπαίου πολίτη, για να καταλάβετε πόσο χαμηλά είναι οι μισθοί στην Ελλάδα, και όλα αυτά τα πληρώνει η ελληνική κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να γίνουν καινούργια βήματα και να θυμίσω ακόμα ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ αυτή τη στιγμή 700.000 εργαζόμενοι στην Ελλάδα δουλεύουν με ελαστικές θέσεις εργασίας, με τετράωρα, τριώρα, με μισθό που δεν υπερβαίνει καθαρά 300-500 ευρώ, και αυτούς σε ένα μεγάλο βαθμό τους θεωρούμε, τους βάζουμε ότι δεν είναι άνεργοι. Όμως και αυτοί είναι άνεργοι. Όταν δουλεύει κανείς με ελαστικές θέσεις εργασίας με τόσα λίγα χρήματα, δεν είναι αυτή η εργασία που θέλουμε να δώσουμε στους νέους μας σε την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά είναι η αιτία που ο δείχτης φτώχειας και αποκλεισμού στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλός και οφείλεται σε αυτές τις μορφές εργασίας και στην ανεργία που
να πω ακόμα ότι μειώθηκε την ενέργεια που μειώθηκε. Ναι, αλλά παρόλα αυτά μειώθηκε, αλλά τα νούμερα αυτά σας είπα δεν είναι πραγματικά, έχουν να κάνουν με ελαστικές μορφές απασχόλησης, τετράωρο και τρίωρο, που τα μετρούν σαν εργασία. Από την άλλη μεριά, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι οι ηλικίες μέχρι 29 χρονών είμαστε οι πρώτοι σε ανεργία στην Ευρώπη σε αυτούς τους νέους. Και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έχουν μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία. Χαιρετίζω την άποψη του κυρίου Βαμβακά, ότι που παραδέχεται ότι πράγματι έχουν γίνει αυξήσεις στους μισθούς. Εννοείται πως πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, και αυτό το έχει αναγνωρίσει και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο και στο πρόγραμμά της έχει ενσωματώσει την αύξηση των μισθών για την επόμενη τετραετία, με στόχο να φτάσει αυτή στα 950 ευρώ και να συμπαρασύρει μαζί της και το μέσο μισθό, αλλά και μια σειρά άλλων επιδομάτων για να βοηθήσει τους πιο αδύναμους. Είσαστε νέος άνθρωπος, είσαστε νέος επαγγελματίας. Πιστεύετε με αυτή την πολιτική, την ακολουθούμενη πολιτική, στο μέτρο του δυνατού και βάσει των επιταγών που υπάρχουν, γιατί το περί ενισχυμένης εποπτείας ή φύγαμε από την εποπτεία ή όλα τα υπόλοιπα ακούγονται και λίγο περίεργα όταν υπάρχουν οι υπουργοί που τους ξεφεύγει και γλώσσα λανθάνουσα πολλές φορές αλήθεια. Λένε ότι ξέρετε, έχουμε και εκείνες τις επιταγές που μας λένε δεν μας αφήνουν οι θεσμοί να κάνουμε και το άλλο. Αλήθεια, όταν εγώ έχω μπροστά μου εκείνο το σαν είδηση ότι κατατέθηκε το ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας 23-26 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συζητούσα και πριν από λίγο με τον προηγούμενο καλεσμένο μου, και στο κομμάτι της ανεργίας αναφέρει ότι το 23 θα διαμορφωθεί στο 11,8%, θα αποκλιμακωθεί σε 10,9% το 24, 10% το 25 και ίσως 9,8%, το ίσως είναι δικό μου, έτσι, το 26. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς ως νέος άνθρωπος, ως επαγγελματίας, πώς μπορείτε να βιώσετε, πώς μπορείτε να επιβιώσετε, πώς μπορείτε να προχωρήσετε το δικό σας το μέλλον και υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η φυγή των ανθρώπων στο εξωτερικό, των επαγγελματιών στο εξωτερικό, που είναι η μεγάλη πληγή. Συμφωνώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή 500.000, πάνω από 500.000 νέους βρίσκονται στο εξωτερικό. Και κουβεντιάζοντας μαζί τους, γιατί οι περισσότεροι ανήκουν στη δική μου γενιά, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι απολαβές, δεν είναι ο μόνος λόγος που φεύγουν στο εξωτερικό οι απολαβές. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι απογοητευμένοι, γιατί έβλεπαν για χρόνια ένα κράτος που ήταν εμπόδιο στα όνειρά τους και όχι ένα κράτος σύμμαχό τους. Θέλαν να ανοίξουν μια επιχείρηση, το κράτος τους ταλαιπωρούσε. Προσφεύγανε στη δικαιοσύνη, έβγαινε μια απόφαση μετά από 5, 6, 7 ή 8 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά πραγματικά είδε τα όνειρά της να γκρεμίζονται, είδε πολλές από τις προσδοκίες της να πηγαίνουν στο καλάθι των αχρήστων, γιατί μεγάλωσε μέσα σε μια δεκαετή οικονομική κρίση. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως είναι η ψηφιοποίηση του κράτους και η απλοποίηση των υπηρεσιών. Μα και εσείς ήσασταν μέλος αυτής. Σωστά, πράγματι. Έχω ζήσει στο εξωτερικό, έχω φύγει και εγώ στο εξωτερικό και έχω ζήσει ένα διάστημα και έχω εργαστεί εκεί πέρα. Πράγματι, ο μόνος τρόπος να επιστρέψουν είναι καλές θέσεις εργασίας, εξειδικευμένες, καλοπληρωμένες δουλειές, οι οποίες θα έρθουν όταν θα φέρουμε τις επενδύσεις που χρειάζεται. Ήδη έχουν έρθει μεγάλοι κολοσσοί και έχουν επενδύσει, όπως η Amazon, όπως η Microsoft, και έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας εξειδικευμένες. Αυτό πρέπει να γίνει και τα επόμενα χρόνια, με μείωση των φόρων, απλοποίηση των διαδικασιών, πάταξη της γραφειοκρατίας, ώστε το κράτος να μην είναι τύραννος, να μην είναι εμπόδιο στα όνειρά τους, αλλά σύμμαχός τους και ένας λόγος να επιστρέψουν στη χώρα μας. Αυτό δηλαδή που πρέπει όλοι να προσδοκούμε είναι να κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα πρότυπο, όπου οι νέοι θα επιστρέφουν και θα έρχονται και νέοι από άλλες χώρες να σπουδάσουν και να εργαστούν εδώ, και όχι να φεύγουν οι δικοί μας νέοι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Όχι σε κράτος τύρανο. Απαντήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Βαμβακά, για αυτή την απογοήτευση για ένα κράτος εμπόδιο στα όνειρα της νέας γενιάς μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις. Δεν ξεχνάμε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, όταν είπα πριν από λίγο, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι και εσείς είσαστε, δεν εννοούσα προσωπικά, εσείς ως πολιτικός φορέας, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, είναι άμυροι των ευθυνών τους. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία
τα 4 χρόνια τα οποία διακυβέρνησε τα τελευταία μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα είναι άμυρη των ευθυνών της σε αυτή τη φυγή? Γιατί μόλις προχθές ακούγα από το Πανεπιστημιακό, ας πούμε, ότι ειδικεύθηκαν 3 αναισθησιολόγοι, αλλά επέλεξαν να φύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Οπότε πάλι μείον είναι το μέτρο. Σίγουρα είναι μείον και σίγουρα δεν είναι άμυρη ευθυνών, γιατί η νέα γενιά και αυτή την τετραετία έχει να αντιμετωπίσει πολλά βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με την αναξιοκρατία, που έχουν να κάνουν με τα ρουσφέτη, που έχουν να κάνουν πως διορίζονται οι μέτεροι, που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία. Και ένα βασικό κομμάτι των νέων που φεύγουν στο εξωτερικό δεν είναι μόνο ότι ψάχνουν εδώ δουλειά. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να προσφέρουμε στους νέους μας για να μείνουν στην Ελλάδα θέσεις εργασίας, καλές θέσεις εργασίας ανάλογα το προσόντο τους και ανάλογα των ικανοτήτων τους, και στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένα κλίμα ευνοϊκό για να προχωρήσει τη ζωή τους. Υπάρχει και το κομμάτι πλέον ότι είναι απογοητευμένοι αυτοί οι νέοι. Είναι απογοητευμένοι και έχει χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική κυβέρνηση, σε κάθε κυβέρνηση και στην τελευταία. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Έχει χάσει εμπιστοσύνη σε όσα έχει μάθει και ακούν, και έχει μάθει τη δημοκρατία. Δεν τα βλέπει αυτά να γίνονται. Δεν έχει ενεργό συμμετοχή στις αποφάσεις. Και δεν έχουν εξασφαλιστεί θέσεις εργασίας τέτοιες με εργασιακά δικαιώματα και μισθούς για να τους κρατήσει εδώ πέρα. Και αυτό τελικά που βλέπω εγώ και αυτό που βλέπω και με τη νέα γενιά που μιλάμε και με τα 2 παιδιά που έχω, τα νέα, και συναστρέφομαι με νέους ανθρώπους, είναι ότι αυτό που ζητάει είναι διαφάνεια και ειλικρίνεια. Κάτι το οποίο πρέπει να το επαναφέρουμε, και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι εμείς σαν ΠΑΣΟΚ, τώρα που είμαστε και μακριά από την εξουσία περίπου 12 χρόνια, με όποια λάθη είχαν γίνει στο παρελθόν που αφορά και το δικό μου πολιτικό χώρο, πιστεύω ότι λέμε την αλήθεια. Και είδατε ότι βάλαμε πρώτη στο θέμα το θέμα των γειτονικών κατοικιών στην Ελλάδα, που μπορεί να γίνει, που έχει γίνει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Το έχουμε βάλει πρώτη στην ατζέντα και μπορούσε να γίνει και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από ιδιωτικούς πόρους να φτιάξουν τις κατοικίες που είναι κλειστές, έτσι ώστε τα νέα ζευγάρια, οι νέοι, να μπορούν να μείνουν. Γιατί οι μισθοί που παίρνουμε, όπως είπαμε, είναι πολύ χαμηλοί, να μείνουν σε ένα σπίτι και να μπορεί να υπάρχει αυτή η συνέχεια στη ζωή τους. Πώς μπορεί να υπάρξει συνέχεια? Είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα σας, κύριε Βαμβακά? Η κοστολόγηση... Διότι γνωρίζουμε ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη, τα οποία χρησιμοποιούν κατά κόρον οι πολιτικοί αρχηγοί και ειδικά των κομμάτων εξουσίας, έχουν μια άλλη δυναμική από αυτά τα οποία λένε. Καλό είναι το επικοινωνιακό, αλλά η ουσία είναι πάντα τελείως διαφορετική. Σίγουρα είναι η ουσία διαφορετική, και αυτό το πράγμα το οποίο λέμε εμείς, η κοστολόγηση που έχει γίνει, έχει να κάνει ότι το κομμάτι των κοινωνικών κατοικιών έχει να κάνει κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης, και από την άλλη με επιδοτήσεις στα κλειστά σπίτια, ώστε μπορούν να ενοικιαστούν, να φτιαχτούν και να δοθούν στα νέα ζευγάρια. Και από την άλλη μεριά, η αύξηση των μισθών έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό των ελληνικών σαν οργανωμένων. Μια χώρα, ωστόσο, με τόσες πολλές δεσμεύσεις μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει τις ίσες ευκαιρίες για να μπορέσει να αναπτυχθεί? Μπορεί να έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες, και σίγουρα πρέπει να γίνει μια ανακατονομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια θέση πάει και από τη λέει το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός μας, ότι μετά τις εκλογές πρέπει να γίνει μια ανακατονομή του Ταμείου Ανάκαμψης σε πολλούς τομείς, έτσι ώστε τα χρήματα από εκεί να πάνε προς τους μη έχοντες, προς τη μεσαία τάξη, προς άλλες ομάδες, και όχι στους λίγους και στους ισχυρούς που έχουν πάει μέχρι σήμερα. Συμφωνείτε πάνω σε αυτό? Η άποψή μου είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρώτη σε απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε όλη την Ευρώπη. Και στην πραγματικότητα, τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης? Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένας μεγάλος κουμπαράς. Είναι 700 δισεκατομμύρια μαζί με το ΕΣΠΑ που δίνονται σε βάθος χρόνου από την Ευρώπη. Και χάρη σε αυτά τα χρήματα, εμείς μπορούμε να κάνουμε μεγάλα έργα, όπως ο ΒΟΑΚ. Για παράδειγμα, ο ΒΟΑΚ δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει μόνο με κρατικά χρήματα. Το γεγονός ότι θα χρηματοδοτηθεί ο Βόρειος Οδικός Άξονας από το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει τη δυνατότητα να γίνει ένα τόσο μεγάλο κολοσσιαίο έργο. Το αναφέρω ως παράδειγμα, θέλοντας να πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Και ακριβώς επειδή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεννόηση από τα πολιτικά κόμματα και μια συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η συνεννόηση η πολιτική από τα κόμματα, αφού το βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης ως μάνα εξ ουρανού?
Πιστεύω ότι... Διότι μέχρι σήμερα δεν έχω δει αυτή τη συνεργασία ή τη συμφωνία. Πιστεύω ότι όπως η κοινωνία έχει οριμάσει τα τελευταία χρόνια και δεν υπάρχουν πια, τώρα γυρίζοντας στην επαρχία, τα πράσινα και τα μπλε καφενεία και αυτός ο φανατισμός, αλλά ο νεοδημοκράτης με τον άλλο που βρίσκεται σε άλλο χώρο, με τον Πασοκάτζη, κάθονται δίπλα-δίπλα και κουβεντιάζουν. Αυτό θα πρέπει να γίνει και από το πολιτικό σύστημα στα μεγάλα ζητήματα. Εμένα το μόνο πράγμα που ζηλεύω από το εξωτερικό είναι αυτό, ότι μπορούν στα εθνικά θέματα, στα θέματα που έχουν να κάνουν με αναπτυξιακά έργα, να έχουν μία συνεννόηση στα βασικά, ώστε η χώρα να ακολουθεί συγκεκριμένη κατεύθυνση και να μην αλλάζει αυτή η κατεύθυνση ανάλογα με το ποιος είναι η κυβέρνηση και πολλές φορές με το ποιος είναι υπουργός, ακόμα και στην ίδια κυβέρνηση. Επομένως, αυτή την ορίμανση του πολιτικού συστήματος αναζητούμε. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι η αγροτική οικονομία, γιατί ο καθένας από εμάς κατάγεται από αγροτική οικογένεια. Ξέρουμε τι σημαίνει γη, ξέρουμε τι σημαίνει δυσκολίες και όλα αυτά. Θέλω να δω αν μπορούν να βοηθηθούν βάσει των όσων ακούμε, ξέρουμε και βάσει του δικού σας του προγράμματος, ακόμα και μέσα από αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, για να δούμε τελικά τι αφορά στην βιωσιμότητα του κάθε αγρότη. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαβακά, αυτή τη φορά. Ναι. Για μας στο ΠΑΣΟΚ ο αγρότης είναι στην κορυφή της πυραμίδας και είναι μια από τις προτεραιότητες μας, είναι η ενίσχυση της τάξης και των αγροτών και του πρωτογενή τομέα, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους, και ερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις να δούμε πώς αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση θα βελτιωθεί, γιατί έχουμε ανάγκη να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και όλος ο κόσμος που εργάζεται σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, πρωτογενής τομέας που δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι ή οι αγρότες. Οι αλληλείς, οι μελισσοκόμοι. Να μην τους ξεχνάμε και αυτούς όλους, βέβαια. Απλώς για την συντομία του λόγου αναφερόμαστε στους αγρότες πιο πολύ. Το λέω για να μην παραπονιούνται ότι δεν τους κάνουμε αναφορά. Έτσι λοιπόν, αυτά τα οποία πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να γίνει μείωση του κόστους παραγωγής, ειδικά στα αγροτικά εφόδια και τα καύσιμα. Και αν είναι δυνατόν να γίνει και μηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο σε όλη αυτή την περίοδο της κρίσης που περνάμε. Ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό είναι να προστατευτεί η αγροτική υγεία από τις κατασχέσεις που έχουμε μπροστά μας και βλέπουμε και σε συνεταιρισμούς και σε μικρότερες ομάδες καλλιεργητών, και να δούμε πώς θα στηριχτούν οι ενεργειακές κοινότητες μεταξύ αγροτών και παραγωγή ενέργειας από αναδυόσιμες πηγές ενέργειας. Από την άλλη μεριά, πρέπει, όπως είπα, να υπάρχουν μέτρα στήριξης της παραγωγής με το πλαφόν που είπαμε, και ένα σημαντικό θέμα είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατός γης. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχει προχωρήσει, χρειάζεται ένας μακροχρόνιος προγραμματισμός για τους εργάτες γης και από την Ελλάδα και από τα άλλα κράτη, με συνθήκες εργασίας αξιοπρεπίες, με μισθούς, έτσι ώστε να ζουν αξιοπρεπώς και να κάνουν τη δουλειά για τους οποίους τους φέρνουμε και εδώ στην Κρήτη για να δουλέψουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι πως θα υπάρχει μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τους αγρότες. Μια εκπαίδευση που την έχουν ανάγκη, γιατί και καλλιέργειες και εξελίξεις τρέχουν. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια εκπαίδευση, ας το πούμε μίνι εκπαίδευση, σε πολλούς τομείς της παραγωγής, γιατί και με σχολές γεωργικές και με ΙΕΚ που θα ασχολούνται με τους αγρότες, έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν και να μπορούν να δώσουν στον τομέα αυτό μια καινούργια όθηση και να μπορούν να παραμείνουν βελτιώνοντας την όποια απασχόληση έχουν για την ελληνική, στην ελληνική ύπαιθρο. Ακόμα υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε, όμως εκεί το οποίο υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, παρότι έχουμε υπογράψει το... Δεν υπήρχε ποτέ, κύριε Βαβακά.
Δεν υπήρξε. Ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ, είτε επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε ούτε ποτέ εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, αλλά ούτε και συνέχεια. Αυτό ακριβώς θα σας πω. Δεν υπήρξε ποτέ. Από το 2002 που με την κοινή αγροτική πολιτική την Ευρωπαϊκή έπρεπε να είχαμε καταθέσει αυτή τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα, αυτό δεν έχει γίνει. Και αυτό είναι ένα έλλειμμα το οποίο πρέπει σιγά σιγά με συζήτηση να το φτιάξουμε, και σε αυτό πάνω να βαδίσουν για τις επόμενες μέρες, για να δούμε πώς θα γίνει βιώσιμη η κάτοικη της Υπαίτρου. Και ένα τελευταίο που εμάς στην Κρήτη μας αφορά πάρα πολύ είναι η συμμετοχή του αγροδιατροφικού τομέα, που έχει πολλά να δώσει από την παραγωγή στην κατανάλωση. Συμμετοχή του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και τη διασύνδεσή του, που μπορεί να δώσει πολλά κριτικά προϊόντα, βιολογικά, καθαρά προϊόντα, στην καθημερινότητα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, συζήτηση, για να ανακαλύψουμε μέσα από αυτή τη συζήτηση ότι διαφωνούμε σε βασικά και κέρια θέματα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μια συζήτηση που ξεκίνησε ακόμα και με την κουβέντα συνεργασία μεταξύ πρωτογενή, τριτογενή τομέα, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Για όποιους λόγους θέλετε να βάλετε πάνω στο τραπέζι, εσείς τι λέτε, κύριε Κεφαλογιάννη? Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει στον πυρήνα της σκέψης της και στις προτεραιότητες της τον Έλληνα αγρότη. Μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη φιλοαγροτική πολιτική που ακολουθήθηκε ποτέ στη χώρα μας ήταν η ένταξή μας στην ΕΟΚ. Και χάρη σε αυτή την ιστορική απόφαση τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παρά το λαϊκισμό εκείνης εποχής που έλεγε ΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, καταφέραμε να πάρουμε 200 δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα στον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς αυτά τα χρήματα δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε. Και αντί να πάνε στην παραγωγή. Αυτό, πήγαν αυτά τα χρήματα στον πρωτογενή τομέα? Δεν πήγαν εκεί που έπρεπε. Αντί να πάνε στην παραγωγή, πήγαν στην κατανάλωση. Και εκεί υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Τις αποδώσατε? Αποδόθηκαν? Τις απέδωσε πρώτα και κύριο ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό έχει σήμερα το Πασόκ 10%. Γιατί τη δεκαετία του 80 γίναν τεράστιες σπατάλες και πάρα πολλά μεγάλα λάθη που χάσαμε πραγματικές ευκαιρίες τότε. Αλλά δεν νομίζω ότι ωφελεί πουθενά να μιλάμε για το παρελθόν. Δεν θα μιλάμε για το παρελθόν, αλλά για αυτά τα 4 χρόνια. Τώρα με προκαλείτε λίγο έτσι και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σπιντάρισμα. Αλλά γιατί τα 4 τελευταία χρόνια είσαστε ικανοποιημένος, αλήθεια, από αυτή την αγροτική πολιτική την οποία ακολουθείτε? Κοιτάξτε, είναι σωστή ερώτηση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, ότι τα τελευταία 4 χρόνια σε επίπεδο Ευρώπης δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη. Η μάχη αυτή αφορούσε τη νέα ΚΑΠ. Οι χώρες του Visegrad, δηλαδή Πολωνία, η Τσεχία, ήθελαν να πετύχουν τη λεγόμενη εξωτερική σύγκληση σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτό θα σήμαινε ότι θα χάναμε τα μισά χρήματα, παίρναμε τα μισά χρήματα από αυτά που πήραμε τώρα με τη νέα ΚΑΠ. Μετά από μεγάλη μάχη που έγινε σε επίπεδο Ευρώπης, και για να είμαστε ειλικρινείς, και των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, τα χρήματα αυτά δεν πειράχτηκαν. Και αυτή τη στιγμή στη νέα ΚΑΠ η χώρα μας θα πάρει 19 δισεκατομμύρια, που είναι μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε το μέλλον του πρωτογενή τομέα και να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες που θα αυξήσουν την παραγωγή και θα την κάνουν ακόμη πιο ποιοτική. Εμάς το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι η ποιότητα των προϊόντων μας, και πλέον η ποιότητα αυτή πιστοποιείται. Στο λάδι πλέον μπορείς να μετρήσεις τις φενόλες, οπότε εμείς πιστοποιημένα έχουμε το καλύτερο λάδι. Η κτηνοτροφία μας. Αυτή είναι η αγορά, κύριε Κεφαλογιάννη, διότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Η κτηνοτροφία μας, επειδή είναι ελεύθερη, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να θεωρηθεί βιολογική. Οπότε θα πρέπει να δούμε αυτά για τα επόμενα χρόνια. Πώς θα μπορέσουμε να
ψηφιοποιήσουμε τον πρωτογενή τομέα, να φέρουμε την έξυπνη γεωργία, την βιολογική κτηνοτροφία, για να μπορέσει να γίνει και η ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενή Ωραία. Τομέα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και θα πω ότι αυτό το οποίο είναι πρωταρχικό αυτή την ώρα είναι και η εκπαίδευση, όπως επίσης είναι όλα αυτά τα οποία είπατε ότι θα πρέπει να γίνουν, αλλά είμαστε ακόμα πρέπει να γίνουν. Ή θα γίνουν. Μα να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ για 2,5 χρόνια. Ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν ήξερε τι θα πει ΑΡΕΠΟ και πώς ξεκίνησε το ΑΡΕΠΟ, που είναι η Ένωση των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με αυτό το οποίο είπατε, η ετικέτα πάνω στο προϊόν, που προωθούσαν τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα γραμμή κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος όλων των περιφερειών της Κρήτης, και μάλιστα φτάσανε σε εκείνο το σημείο να πυροβολεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικά της τα πόδια, που είναι η πιστοποίηση, τα προϊόντα POP και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο και δεν τα ξέρεις όλα αυτά, πώς να το προχωρήσεις και να το πας παρακάτω? Νομίζω ότι και στον πρωτογενή τομέα την τελευταία τετραετία έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Για παράδειγμα, θα σας αναφέρω μια πετυχημένη πολιτική, ήταν το πρόγραμμα των νέων αγροτών, όπου δόθηκαν 525 εκατομμύρια, είναι το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ σε πρόγραμμα νέων αγροτών. Δόθηκαν 708 εκατομμύρια στα βιολογικά. Μειώθηκε η φορολογική κλίμακα στις ομάδες παραγωγών, ώστε επιτέλους να δοθεί κίνητρο στους αγρότες να συμμετέχουν στις ομάδες παραγωγών. Γιατί εμείς έχουμε τη δυσάρεστη προστιά να διακινεί την παραγωγή μας σε ελάχιστο βάθμο από τις ομάδες παραγωγών. 18%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 65%. Πρέπει να γίνουν πολλά. Δεν λέω ότι γίναν όλα σωστά. Γιατί δεν πιστοποιείται το μεγάλο μέρος ή το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων? Υπάρχει μια εξήγηση? Είναι αυτό που είπατε. Θα πρέπει αυτά τα προϊόντα, γιατί έχουμε τα καλύτερα προϊόντα, να τα συνδέσουμε με την τυποποίηση και να μπορέσουν να προωθηθούν στις αγορές του εξωτερικού. Δεν θέλω τώρα να μπούμε σε μια ιστορία τι έγινε με τη σταφίδα. Είναι η εθνική στρατηγική πολιτική που δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Η σταφίδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να πουλείται στις αγορές της Καλιφόρνιας ως superfood, ως ένα προϊόν υπερτροφής. Κάποτε παράγαμε 100.000 τόνους σταφίδας, σήμερα παράγουμε 1.500. Μα αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, ότι τους αφήνουμε να κάνουν πολιτική, είτε ή έξω ή κάποιοι με συμφέροντα, εντός εκτός και επί τα αυτά, αν θέλετε να σας το πω, αντί να ληφθούν αποφάσεις κέραιες από κάθε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε και να πάτε παρακάτω. Είτε Νέα Δημοκρατία είσαστε, είτε ΣΥΡΙΖΑ είσαστε, είτε ΠΑΣΟΚ είσαστε, είτε όποιο κόμμα είσαστε. Είπατε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό πριν, κύριε Ουλιέρα, και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να ακουστεί. Η σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Φανταστείτε, από τα 8, από τα 8 εκατομμύρια. Ήμουν 9 και γέρασα. Από τα 8 εκατομμύρια τουρίστες που θα έρθουν φέτος στην Κρήτη, οι μισοί να μπορέσουν να αγοράσουν ένα κομμάτι γραβιέρα ή σταφίδες ή ελιές για να τις πάνε στη χώρα τους. Καταλαβαίνετε τι κέρδος μπορεί να έχει ο πρωτογενής τομέας από αυτούς. Γιατί δεν έγινε? Είναι ένα ζητούμενο, δεν ζητάω από εσάς το γιατί. Γιατί δεν έγινε, λέω, ρητορικό το ερώτημα. Αλλά όλοι έχουν τις ευθύνες και κυρίως τα αρμόδια υπουργεία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό είναι ένα στοίχημα μεγάλο που έχουν γίνει βήματα, όμως χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Χρειάζεται πολιτική βούληση από όλους τους φορείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε στις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων η γωνιά με την κριτική διατροφή είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μικρή, δεν είναι τόσο μεγάλη. Συνεχίζει να παραμένει μικρή, πρέπει αυτή να αυξηθεί. Άρα λοιπόν, για την κριτική οικονομία είναι ένα στοίχημα η σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Έχουν γίνει βήματα, στην περιφέρεια Κρήτης υπάρχει υγροτροφική σύμπραξη που πιστοποιείται προϊόντα, που γίνονται αυτά τα βήματα προς τα μπρος. Όμως να πω ότι δεν είναι, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι το 1980 έχασε το Πασόκ και έπεσε τόσο χρόνο στο 10% λόγω της αγροτικής πολιτικής. Γιατί τη δεκαετία του 80, εσείς μπορεί να είστε πολύ μικρός, δεν ξέρω αν είχατε γεννηθεί και τότε ακόμα, όμως τότε την δεκαετία οι αγρότες στην Ελλάδα, παρά τα όποια λάθη μπορεί να έγιναν, πήραν αυτό που τους άξιζε. Πήραν σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί και εγώ από αγροτική οικογένεια είμαι και από αγροτική περιοχή και μεγάλωσα, τότε πήραν
τα χρήματα και στη σταφίδα τότε και στο Ελλάδα. Εγώ είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει πιο στοχευμένα και να υπάρξουν και αντισταθμιστικά ωφέλη πίσω σε βάθος δεκαετιών. Όχι να πας στην παραγωγή. Να πας στην παραγωγή και όχι στην κατανάλωση. Και αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, που είπατε προηγουμένως με τους νέους αγρότες, τις επιδοτήσεις, τα χρήματα, τώρα που πάμε και βλέπουμε τον κόσμο, δεν σας κάνω το παράπονο ότι δεν έχουμε πάρει τα χρήματα των νέων αγροτών. Και υπάρχει μια καθυστέρηση και δεν τα παίρνουν τα χρήματα αυτά για να μπορούν να προχωρήσουν. Πώς τα παίρνουν, ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί που ελέγχουν για να πάρουν τα χρήματα που περιμένουν, που έχουν ενταχθεί σαν νέοι αγρότες για να τα πάρουν, για να συνεχίσουν να κάνουν τον πρωτογενή τομέα αυτό το οποίο έχουν σχεδιάσει να κάνουν. Σε όλα τα χωριά μας λένε δεν παίρνουμε τα χρήματα. Δεν τα έχουμε πάρει. Δεν έχουν εκταμιευτεί χρήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Υπήρχαν δηλαδή 38.000 ευρώ από 25 που παίρνανε. Το συνολικό πακέτο είναι πάνω 500 εκατομμύρια. Ήταν από τις πολύ πετυχημένες πολιτικές κυβερνήσεις. Νέοι αγρότες, νέες πολιτικές, νέα προγράμματα. Αν κολλήσω στη λέξη νέοι, γιατί ή αν το βάλω ως ετικέτα, και λέω να μην πάω στην υγεία, αλλά να μείνω σε αυτό το νέοι. Οι νέοι οι οποίοι αναλαμβάνουν πάρα πολλά πράγματα, οι νέοι από τους οποίους θα κριθείτε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αναρωτιέμαι σε αυτούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι μέσα τους αυτή την ώρα, με όλα αυτά τα οποία έχουν βιώσει ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια μέσα από τις οικογένειές τους, τι είναι αυτό το μήνυμα που θα μπορούσε να τους περάσει ένας πολιτικός σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Αναρωτιέμαι, κύριε Κεφαλογιά, να ξεκινήσω από εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι και οι νέοι έχουν κουραστεί από τη στήρα αντιπαράθεση, από τα συνθήματα, τα τσιτάτα και το ποιος θα έκανε χειρότερα. Και αυτό που πραγματικά θέλουν να ακούσουν είναι τα ζητήματα που τους αφορούν. Και αυτά τα ζητήματα είναι τα μεγάλα θέματα για τη χώρα μας. Δημογραφικό, περιβάλλον. Οι νέοι έχουν μια ευαισθησία με το περιβάλλον και δικαίως, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας αυτό. Πώς θα γίνει η πράσινη μετάβαση, πώς θα γίνει το Ηράκλειο μια πόλη πιο φιλική στο περιβάλλον. Να μιλήσουμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου το 70% των δουλειών που γνωρίζουμε σήμερα μπορεί να μην υπάρχει στο μέλλον. Θέλω να πω ότι να δούμε πώς θα κάνουμε την πόλη μας πιο φιλική στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που θέλουν οι νέοι απαντήσεις. Πώς θα σκοτώσουμε το τέρας της γραφειοκρατίας που είπαμε πριν, με ποιους τρόπους και με ποιες πολιτικές. Αυτά θέλει ο νέος να ακούσει. Με αυτό το διακύβευμα θα πάει αυτό στην κάλπη. Και στο ερώτημα γιατί να επιστρέψει ένας νέος, γιατί αυτό ήταν το ερώτημα που μου θέσατε εξ αρχής, γιατί να επιστρέψει ένας νέος στη χώρα, πώς θα επιστρέψει, η απάντηση είναι μόνο αν κάνουμε την πατρίδα μας μια χώρα πρότυπο. Και αυτό πρέπει να προσδοκούμε όλοι οι οποίοι σήμερα κατεβαίνουμε και ζητάμε το σταυρό των συμπολιτών μας και όλα τα κόμματα, πώς θα γίνει η χώρα μας μια χώρα πρότυπο που θα κουβεντιάζεται από όλο τον κόσμο. Κύριε Βαμβακά. Είχα πει και σε προηγούμενη τοποθέτησή μου ότι αυτή τη στιγμή οι νέοι, το βασικότερο κομμάτι που τους απασχολεί είναι αυτό το οποίο βιώνουν στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, η αναξιοκρατία, η απαξίωση των θεσμών και η αδιαφάνεια και αναξιοκρατία και συγχρόνως η έλλειψη εργασίας. Πρέπει λοιπόν να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των νέων. Η εργασία με ελαστικές μορφές εργασίας, η εργασία που λέει ότι έρθει σε για 1-2 μήνες δοκιμαστικά και μετά θα δω αν θα μπορέσω να σε ασφαλίσω, για ασφαλιστικές εισφορές, για μισθούς επιδόματα που κατεβαίνουν και στα 300 και στα 400 ευρώ, διότι στις επαφές σας και με τους νέους και με τα εργατικά κέντρα και με ομάδες εργαζόμενων, νομίζω ότι όλα αυτά τα γνωρίζετε και ή μέσα από τα σπίτια σας και από δικά σας παραδείγματα και φιλικά παραδείγματα γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση. Δεν λέμε κάτι που είναι εξωπραγματικό αυτή την ώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μιλήσουμε στους νέους με ειλικρίνεια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και το βασικότερο απ' όλα είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που να προφέρουν προοπτικές εξέλιξης και όχι απλώς εργασίας για την επιβίωση. Να συνδεθεί η εργασία με η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, οι μισθοί να γίνουν αξιοπρεπείς για τη ζωή και συγχρόνως αυτές οι θέσεις
να είναι μόνιμες και πλήρους απασχόλησης. Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό, αν έχετε ακούσει το πρόγραμμά μας, μιλάμε για 100.000 θέσεις εργασίας κοστολογημένες σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι 220 εκατομμύρια για 2 χρόνια, τα οποία οι 50.000 αφορούν νέους εργαζόμενους και οι άλλες 50 χρόνιους εργαζόμενους, οι οποίες αυτές θέσεις θα μπορούν να δώσουν παραπάνω πνοή στους νέους να επιστρέψουν στα λάκια, να δουλέψουν μαζί με όλο το φάσμα που είπαμε προηγουμένως και με την κοινωνική κατοικία, με τα σχολεία, τα ολοήμερα σχολεία, με τα νηπιαγωγεία, με τους παιδικούς σταθμούς που θα παίρνουν όλα τα παιδιά, που να μπορεί και η μητέρα εργαζόμενη να έχει το παιδί της όχι για φύλαξη, αλλά να δημιουργεί σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι πιστεύω ότι θα γυρίσουμε την αξιοπιστία των νέων και έτσι οι νέοι θα γυρίσουν στην Ελλάδα πίσω και δεν θα φεύγουν στο εξωτερικό, οι μορφωμένοι κυρίως νέοι που φεύγουν τα τελευταία χρόνια. Ένα λεπτό στον καθένα από εσάς, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση για αυτό το οποίο θέλετε να πείτε στον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα. Προσωπικά ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει να πει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ συνεχίζοντας και παίρνοντας πάσα από αυτό που είπε ο κύριος Βαμβακάς, θέλω να πω ότι είμαι αισιόδοξος για 2 πράγματα, για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός που είπατε, κύριε Βαμβακά, ότι αυτή η γενιά που λείπει αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό είναι η πιο μορφωμένη γενιά Ελλήνων που έχει περάσει. Είναι πρώτη σε επιτυχία. Αν διαμορφώσουμε το περιβάλλον που πρέπει, αυτοί οι νέοι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να μεγαλουργήσουν. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και είναι η οικογένεια. Αυτό το πλεονέκτημα είναι η οικογένεια. Η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια που κράτησε την κοινωνία όρθια στην κρίση. Και πάνω σε αυτή τη βάση θα πρέπει να χτίσουμε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και δίνοντας κίνητρα στους νέους να επιστρέψουν, καλοπληρωμένες δουλειές, πάταξη της γραφειοκρατίας και καταπολέμηση όλων αυτών που τους πληγώνουν, θα μπορέσουν οι νέοι να επιστρέψουν και να μεγαλουργήσουν. Γιατί αν όχι νέα γενιά, τότε ποιοι? Παρακαλώ, κύριε Βαμβακά. Σε αυτές τις εκλογές συμμετέχω ως υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μετά από πρόσκληση του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω στην προσπάθεια που γίνεται για την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ και να ξαναφέρουμε την κοινωνία στο προσκήνιο. Γιατί οι προτεραιότητές μας είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και οι ίσες ευκαιρίες προς όλους. Γιατί μέσα στις βασικές προτεραιότητές μας είναι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και του κράτους πρόνοιας, ένα κράτος και μια δημόσια υγεία που υπηρετώ τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρότασή μας είναι η ενίσχυση και τα κίνητρα για τους νέους και τα νέα ζευγάρια να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Και ακόμα μια τελευταία προτεραιότητα που έχω και προσωπικά εγώ αλλά και το ΠΑΣΟΚ είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής στις ευπαθείς ομάδες, που πραγματικά πολλές φορές τις ξεχνάμε και πρέπει να δώσουμε την παραπάνω αξία και σημασία και να τους στοχεύσουμε στην επόμενη διακυβέρνηση. Μάλιστα. Και θέλω να σας πω ότι και στα μηνύματα τα οποία μας στέλνουν εκεί ήταν οι μεγαλύτερες αναφορές, δηλαδή η εργασία και οι νέοι πώς μπορούν να μείνουν στην εργασία. Καλημερίζω τους ανθρώπους από την Θεσσαλονίκη που μας έστειλαν τις ερωτήσεις τους. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Βαμβακά, κύριε Βαμβακά, κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή στον αγώνα αυτό ημέρα που έχουμε μπροστά μας. Καλή σας ημέρα.